τι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στη γενική κατήφια, παρά λίγο θέαμα και μουσική. Έτσι, λέω να μεταφερθούμε τηλεοπτικά, διαδικτυακά, στη Μόσχα, σε μια κατάμεστη κόκκινη πλατεία. Και εδώ, αλλά θέλω να ακούμε και τον ήχο, θέλει ήχο εδώ. Παρακολουθούμε το φεστιβάλ μπάντας στον πύργο, όπως λέγεται, του πύργου Σπάσκι, με φόντο τα τείχη του Κρεμλίνου και την πανέμορφη εκκλησιά, το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Στο φεστιβάλ αυτό, όπως μας πληροφορεί η ιστοσελίδα Ρωσία πέρα από τους τίτλους, πήραν μέρος σπουδαίες μπάντες από όλο τον κόσμο. Επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε μπάντες από τη Σκωτία, όπως αυτή που παρακολουθείτε. Άφησα το ζωντανό ήχο γιατί ήθελα να δούμε αυτή τη θεαματική επίδειξη των Ρώσων στρατιωτών. Εκτός από τις μπάντες ήταν και λαογραφικά συγκροτήματα όπως αυτό από την Κίνα. Και ιδιαίτερη σημασία έχουν δώσει στα πυροτεχνήματα και στα βεγγαλικά. Εδώ βλέπουμε ρωσικές μπάντες και τη σημαία της Ρωσίας στο βάθος δίπλα στο ναό του Αγίου Βασιλείου. Εδώ ακούμε Τσαϊκόφσκι, την οβερτούρα από το 1812 και στο βάθος θα δούμε να καίγεται η Μόσχα. Πάρτι, περνάμε τώρα πάλι σε μια σύγχρονη ρωσική μπάντα που παίζει ένα γνωστό εμβατήριο με το οποίο κλείνει την παρουσίαση. Ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, ο εκφωνητής στο τέλος ζητάει όλοι μαζί να φωνάξουμε «Ουρά, ζήτω!».